ένοχος και στο δεύτερο βαθμό είναι πλέον ο Νικολά Σαρκοζή για μια σειρά από σοβαρέ κατηγορίε. Ο Σαρκοζή, όπω αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωση, κηρύχθηκε ένοχο για ενεργητική διαφθορά σε δικαστή. Από την απόφαση, ο πρώην Γάλλο Πρόεδρο χάνει επίση τα εκλογικά του δικαιώματα τα επόμενα τρία χρόνια. Όπω έγινε γνωστό, την ποινή του, τον έναν χρόνο που δεν περιλαμβάνει την αναστολή, ο Σαρκοζή θα την εκτίσει στο σπίτι του με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, κάτι που Σημαίνει ότι δεν πρόκειται να πάει φυλακή. Οι νομικέ περιπέτειες του Σαρκοζή, πάντω, δεν σταματούν εδώ. Το φθινόπωρο εκδικάζεται η έφεση του 68χρονου πολιτικού για την υπόθεση που αφορά τα έξοδα τη προεκλογική του εκστρατεία το 2012. Πρωτοδίκος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενό έτου.